Έχει τόσους πολλούς κατοίκους τότε. Παιδιά στο σχολείο είχαμε 250. Πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Η κάθε οικογένεια είχε 5-6 παιδιά. Ήταν και μερικές οικογένειες είχαν από 8 παιδιά. Πώς ήταν ο τόπος τότε εδώ, ας πούμε ηλεκτρικό είχατε εσείς παλιότερα, δεν είχατε? Όχι, έτσι. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε τέτοιο πράγμα. Πώς ήταν οι γειτονιές, πώς φωτίζονταν, πώς ήταν οι δρόμοι? Με την κατοχή φωτιζόμασταν με δαδί. Στα τζάκια. Πετρέλαιο δεν υπήρχε. Και φωτιζόμασταν με δαδί. Δύσκολα χρόνια εκείνα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα δεν είχαμε και να φάμε. Με δυσκολία έβγαινε το σιτάρι από εδώ. Γιατί δεν ήταν ούτε νερά, ούτε τίποτα. Ούτε λιπάσματα είχαμε. Και λίγο ψωμί βγάζαμε. Ασχολήθηκα με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία. Με τι άλλο, δεν είχαμε άλλο τίποτα. Και ήσασταν γεωργός και καλλιεργούσατε τι? Σιτάρι και καλαμπόκια. Μετά βγήκαν γεωτρήσεις, βελτιώθηκε το πράγμα. Παντρευτήκατε και για Παρίσι? Παντρευτήκαμε. Παιδιά? Παιδιά έχω, δύο κόρες και ένα γόρι. Τα εγγόνια έρχονται, σας βλέπουν? Τα εγγόνια τα έχω εδώ. Α, εδώ είναι, το καλύτερο δηλαδή. Τα έχω εδώ τα εγγόνια γιατί έχουν φτιάξει πρόοδο τώρα και έχουν ασχολούνται με αυτά. Καλό αυτό, έμειναν στον τόπο δηλαδή εδώ. Ναι. Λέγομαι διδασκάω Δημήτρης του φίλου μου. Τώρα είμαι 65 χρονών. Όντας πηγαίναμε σχολείο, ήμασταν 120 παιδιά. Περάσαμε καλά χρόνια εμείς, παράδειγμα. Από τότε που γνώρισα εγώ και μετά, τα χρόνια μας ήταν καλά. Με τι ασχοληθήκατε? Είμαι γεωργός. Καλαμπούκια βάζω, τριφύλια, τέτοια πράγματα. Καπνά έβαζα, τα καπνά τα τελειώσαμε. Και την εποχή ήταν καλή. Θυμάμαι εγώ τώρα που ήμουν μικρός από 10 χρόνια, ήρθαν οι Γερμανοί. Ήρθαν από πάνω από το βουνό και ήρθαν μέσα στο χωριό εδώ και έκαψαν τα σπίτια. Και εγώ φύγα να μην με σκοτώσω. Και πήγα πάνω στη μάντρα που είχα πάνω. Πέρασαν οι Γερμανοί από πάνω, έκαψαν το μαντρί. Έκαψαν την καλύβα. Μέσα στην καλύβα είχαμε μαλλιώτα κάπης. Παλιά ή τότε. Και είχαμε ένα τουλούμι με τυρί. Και ένα γαλουδινάμα το βάζω μεγάλο και τρώνε κτηνοτρόφι. Πήγαν μέσα και τα έκαψαν όλα. Και μετά που ήρθε ο πατέρας και φώνασε τον μπαμπά, ρε πατέρα, μας έκαψαν το μαντρί, μας σκότωσαν και τα δύο τα σκυλιά, μας την κτηνοτρόφι. Και μας έμασαν τα γίδια και τα κατέβασαν όλα εδώ κάτω στον κάμπο. Κάθισαν δύο μέρες και τα γίδια από εκεί τα άμασαν και τα πήγαν στον Κουκκινοπλό. Πάει ο πατέρας και τα άμασε και τα έφερε στο μαντρί. Δεν είχαμε που να τα αρμέξουμε. Εγώ όλα τα χρόνια με κτηνοτροφία. Από φόντου γνώρισα στον κόσμο, κοντά στον πατέρα, είχε πεθάνει η μάνα μου, μικρός είμαι, σκουλιά δεν πήγα και ήμουν όλο κοντά στον μπαμπά. Μετά πέσα με τον φίλο μου πόλη μου, να μην με πάρει αντάρτης, με πήγαν, με λέει ο μπαμπάς, σήρες στην Ελασσόνα, με σε πάρει αντάρτης. Και πήγα στην Ελασσόνα μαζί με τον αδερφό, θα σε κάνω ένα μπάμγκο λέει, και να πλάσω στραγάλια, να πλάσω σταφίδια, καραμέλες και σίκα. Και εγώ ήμουν εκείνη την εποχή, δεν είχε ο κόσμος. Και εγώ έτρωγα, έκλειπα από το μπτώ να τα βάλω στον τζέπ να φάω. Από τότε αυτά είναι. Η κατοχή δύσκολη. Πηγαίναμε, ξεκινούσαμε από εδώ, πηγαίναμε στο Λιβάδι ή πηγαίναμε στον Όλυμπο να μάσουμε κάτι μεγάλα τσοκνίδια που είναι τέτοια φύλλα, να τα ανακατέψουμε με λίγο γάλα και να τα φάμε. Αυτό σε καλύτερη ζωή από εμάς. Ένας ήταν, ο πατέρας είχε τα γίνει διαφορετικά. Πολύ δύσκολη ζωή. Πέρασαν, τη μέρα που πέρασαν οι Γερμανοί, πέρασαν τρεις με μια μοτοσυκλέτα. Ήρθαν από πέρα από τον Αηδημήτρη, πέρασαν μέσα στον κάμπο εδώ, ήρθαν εδώ, έφυγαν μια φούρλα στην πλατεία και έφυγαν. Μετά, το 1942, ανέλαβαν οι Ιταλοί εδώ την περιοχή της Ελασσόνος. Οι Γερμανοί έφυγαν. Είχαν οι Ιταλοί τον έλεγχο εδώ. Πήραν γελάδια από εδώ, πήραν ανθρώπους. Το 1967 εδώ πήραμε ρεύμα. Το 1967. Νωρίτερα είχαμε πιο παλιά, πηγαίναμε εδώ πίσω στο δάσο του Κοκκινοπλού και βγάζαμε, σκάβαμε από κάτω, βγάζαμε κάτι ρίζες από τα πεύκα, αυτές είχαν δαδί. Δηλαδή ξύλο έτσι δηλαδή το σκίζαμε, το βάζαμε, είχαμε ένα φεγγί τον λέγαμε έτσι τρίποδο από κάτω και απάνω είχε αυτό, βάζαμε το δαδί εκεί πέρα για να βλέπουμε. Μετά είχε λίγο το πετρέλαιο ξέρω κι εγώ και αυτό.
Αφήνουμε τους άνδρες του χωριού να απολαύσουν τον ήλιο που βγήκε για λίγο και πάμε τώρα να γνωρίσουμε τις νοικοκυρές. Το περίφημο τοπικό φαγητό εδώ στο Πίθιο είναι τα παραδοσιακά γιαπράκια. Κυρία Κατερίνα, κύριε Αποστόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλοδεχθήκατε στο σπιτικό σας. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στο σπίτι μας. Είστε παντρεμένοι πόσα χρόνια? 58. 58 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή, κύριε Κατερίνα. Ναι, μια ολόκληρη ζωή. Και θα μας δείξετε μια συνταγή, τα γιαπράκια. Θα βοηθήσει και ο κύριος Αποστόλης, έτσι, κύριε Κατερίνα? Ναι, θα βοηθήσει και αυτός λίγο. Είναι τα γιαπράκια, τα παραδοσιακά των Χριστουγέννων που κάνουμε όλοι οι Πιθιώτες όπου και αν βρίσκονται. Καναδά είναι, Αυστραλία είναι, εδώ στις πόλεις της Ελλάδος. Όλοι τα Χριστούγεννα να έχουν τα γιαπράκια αυτά φτιαγμένα. Είναι μια καλή ευκαιρία και όσους μας δουν τώρα παγκόσμια να τους θυμίσουν για τη συνταγή λίγο του τόπου τους. Ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουν τα γιαπράκια, πώς γίνονται? Πώς γίνονται? Ποια είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε? Σματίζουμε το λάχανο, τρίβουμε το κρεμμύδι, το τσιγαρίζουμε λίγο το κρεμμύδι, μετά βάζουμε το κιμά, βάζουμε τα πιπέρια, το πιπέρι μουσκοπίπερο, κύμινο, μαυροπίπερο, μουσκοκάριδο, λίγο κανηλίτσα, ξυρό, αυτά. Πολλά μπαχαρικά έχει μέσα. Πολλά. Βαρύ φαγητό θα λέει κάποιος. Βαρύ, ναι. Κρέας πιο πολύ χοίρονο. Βάζουμε και λίγο μουσκάρι, λίγο πρόβιο, βάζουμε. Αλλά τώρα σήμερα το έχω σκέτο χοιρινό. Να ξεκινήσουμε, να τα ετοιμάζουμε λοιπόν. Και ο κύριος Αποστόλης τι θα κάνει ακριβώς, τι θα μας βοηθήσει? Θα τα κόψει λίγο κομματάκι αυτό, γιατί είναι πιο δυνατός. 58 χρόνια παντρεμένοι, εδώ στο Πίθιο, όλα τα χρόνια. Ναι, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ παντρευτήκαμε. Παιδιά κάνατε? Κάναμε 2 αγόρια. Ναι. Και έχουμε 5 γκουνάκια. Α, πολύ ωραία, τα χαίρεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται εδώ, σας βλέπουν? Ω, βεβαίως. Είναι σε άλλη πόλη εδώ? Ο μεγάλος μας ο γιος είναι η Θεσσαλονίκη και ο μικρότερος είναι η Καβάλα. Έρχονται πάντως τακτικά. Τακτικά. Ο μεγάλος πιο πολύ. Έχει πολλά υλικά μέσα, πρέπει να ήταν ακριβό για την εποχή τότε. Κοίταξε τα δικά μας τα γουρούνια τότε. Κάναμε δικά μας γουρούνια, βγάζαμε το ένα του πόδι όπως ήταν, το ξεφυλίζαμε, το κάναμε ύστερα μικρά-μικρά, γεμίζαμε μία μπρακάτσα. 100 γιαπράκια. Μέσα μεγάλης οικογένειας. Άλλους ήταν 7-8 άτομα. Και όλα τα τρώγανε. Κόψετε ακόμα πιο μικρά κομμάτια με το τσεκουράκι. Ναι, το τσεκουράκι πιο μικρό. Όλοι κουραστήκατε? Ποιο? Έχω κανένα. Είμαστε οπα στην ηλικία τώρα. Και τι ρίχνετε τώρα μέσα? Θα στύψετε λεμόνι? Ναι, θα στύψω το λεμόνι εδώ τώρα και να το ρίξω μέσα. Είναι βαρύ φαγητό, κύριε Αποστόλη, αυτό? Όχι, δεν είναι πολύ βαρύ. Το έχω μαθημένο τώρα. Μια φορά μόνο να φας πολύ, μπορεί να κάτι να. Πέρασαν οι 2 ώρες, κυρία Κατερίνα. Έτοιμα τα γιαπράκια? Έτοιμα. Έλα τα δούμε. Βεβαίως, τα βγάλετε. Έχουν μυρίσει πάντως και το κρέας και τα μπαχαρικά που βάλατε, όλα. Πολύ ωραία, μου σκουμυρίζω. Έτσι. Α, τα βλέπω ψημένα, εντάξει, έτοιμα. Έτοιμα. Κύριε Αποστόλη, τα τιμήσετε δεόντως προφανώς, έτσι? Είναι τα μισά, τα μοιράσουμε. Μισά εμείς, μισά εσείς και φύγαμε. Κόπος να βγει. Θέλουμε να βρούμε και κάποια κυρία να μας δείξει την ξακουστή κλωστόπιτα. Ελπίζουμε να φανούμε τυχεροί. Μπήκαμε λοιπόν στο σπίτι της κυρίας Φανής και είμαστε στο αρχονταρίκι του σπιτιού. Βλέπω εδώ, έχει καθίσει ο κόσμος, οι γειτόνισσες, τη νέα γενιά, τα παιδιά. Και βλέπουμε τώρα θα κάνετε... Πίτα, κλωστόπιτα. Ωραία, σας βρήκαμε οπότε, αυτό ψάχναμε. Αυτό. Αυτοί ψάχναμε, αυτοί μας μίλησαν. Και τα υλικά θα μας τα πείτε λίγο. Τα υλικά είναι τυρί, αυγά και γιαούρτι θα βάλουμε μέσα. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Για να πιάσουμε το ζυμάρι θα βάλουμε το αλεύρι, αλάτι και νερό. Απλή πίτα. Απλή. Το όποια πίτα από εδώ είναι για τα πάντα. Το όποια. Τη συνταγή πώς τη μάθατε?
Από τη μάνα μου. Α, ήταν από εδώ, ήταν. Βέβαια. Είχε τα μαγειριά. Η μάνα μου είχε μαγειριά εδώ πέρα και φούρνο. Έφτιανε βίτες. Είχαν και τυριά, είχαν πρόβατα. Οι γονείς μου είχαν πρόβατα και είχαν τυριά πολύ. Όποιο ερχόταν, πρώτη μάνα μου την πίτα στο φούρνο. Έρχονταν ο ξαδερφός. Έρεθε η Αμαρίκο. Πότε κι άλλο πρόλαβε και έκανε την πίτα. Στο χέρα. Πόσο χρόνο τη μάθατε εσείς περίπου την πίτα, θυμάστε τον εαυτό σας, να τη βλέπετε στην κουζίνα. Μικρή ήμουνα. Τώρα τα 10 χρόνια που έφτιαχνα πίτα. Μικρή, γιατί πήγαν στο θέρο οι γονείς σου. Θυρίζαν, δεν είναι τώρα πως είναι όλα έτοιμα. Πήγαν